Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθούμε όλοι αυτές τις μέρες μια έντονη συζήτηση και θεωρώ ότι, κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να απαντήσουμε. Αφού λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, αφού έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία κατέστρεψε και διέλυσε τη χώρα, αφού έχουμε να κάνουμε με ένα πρωθυπουργό και με ένα υπουργικό συμβούλιο οι οποίοι είναι ψεύτες, είναι ανίκανοι, είναι αήθεις, υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν στηρίζεται σε ένα μαζικό κόμμα, δεν έχει επιρροή στην αυτοδιοίκηση, δεν έχει επιρροή στα συνδικάτα, δεν έχει επιρροή στα επιμελητήρια και στους επαγγελματικούς φορείς, δεν έχει επιρροή στους επιστημονικούς συλλόγους, δεν έχει επιρροή στα μίντια, δεν έχει επιρροή στο κατεστημένο της χώρας, δεν έχει επιρροή στο βαθύ κράτος, στο σκληρό κρατικό μηχανισμό, δεν έχει επιρροή στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη, δεν έχει επιρροή στο κατεστημένο της Ευρώπης. Πώς λοιπόν αυτή η κυβέρνηση είναι 4 χρόνια όρθια, διαχειρίστηκε ένα επιπλέον μνημόνιο, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές, έβγαλε τη χώρα από την κρίση και την επιτροπία, διαχειρίστηκε μια δύσκολη συγκυρία σε συνθήκες πρωτοφανούς κοινωνικής ηρεμίας και πολιτικής σταθερότητας. Μπορεί να μας απαντήσει κανείς πώς τα κατάφερε αυτή η κυβέρνηση? Η απάντηση, κατά την άποψή μου, είναι σχετικά απλή. Πρώτον, έχουμε μία δομικά αναξιόπιστη και ανυπόληπτη αντιπολίτευση, η οποία έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των πολιτών με τη χρεοκοπία της χώρας, με ένα φαύλο σύστημα διακυβέρνησης. Δεύτερον, κατάλαβε ο κόσμος ότι διαχειριστήκαμε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, στην πιο δύσκολη στιγμή της κοινωνίας, την ώρα που οι πολίτες ήταν κουρασμένοι και επιβαρημένοι επί 5 χρόνια σκληρών περικοπών και ακραίας λιτότητας, κάναμε μια προσπάθεια να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με κλίμα εντιμότητας, δικαιότερης κατανομής των βαρών και άλλου δημόσιου ήθους. Και τρίτον, αγαπητοί συνάδελφοι, και νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό, επειδή ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να έχει δυσανασχετήσει από τα μέτρα τα οποία πήραμε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε, μπορεί να υπάρχει δυσφορία για πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί να κάναμε λάθη, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Κυρίως επειδή δεν κάναμε το θεμελιώδες λάθος να ταυτιστούμε οργανικά με ένα σύστημα εξουσίας που το χαρακτήριζε η φαυλότητα, οι πελατειακές σχέσεις, η ευνοιοκρατία, η ρουσφετοκρατία, η συναλλαγή με τα συμφέροντα. Αυτός είναι ο θεμελιώδης λόγος, μαζί με τα όλα τα προηγούμενα, που κατά την άποψή μου αυτή η κυβέρνηση εξακολουθεί, παρά τις δυσκολίες, να παρέχει ασφάλεια και αξιοπιστία και στο εξωτερικό της χώρας, αλλά και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες μετά την έξοδο από την κρίση και την επιτροπία προσδοκούν σε μια νέα περίοδο κανονικότητας, ανάπτυξης και ευημερίας. Έχουμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, ένα αξιοπρεπέστατο πολιτικό αφήγημα. Και γι' αυτό και δεν έχουμε ούτε την ανάγκη και γι' αυτό και δεν επιλέγουμε εμείς ένα κλίμα τεχνητής όξυνσης, πόλωσης,
λασπομαχίας, τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση. Όπως καταφανέστατα γίνεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε στο επόμενο διάστημα και στη συζήτηση στη Βουλή, νομίζω το κάνουμε, να επικεντρωθούμε στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, που αφορούν τους πολλούς. Την εργασία, το εισόδημα, τη φοροδοτική ικανότητα, τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την αποκατάσταση αδικιών, την ανακούφιση ανθρώπων που επλήγησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην κρίση, την ποιότητα της δημοκρατίας. Η διαιρετική τομή, αγαπητοί συνάδελφοι, και το πολιτικό δίλημα προφανώς δεν είναι ανάμεσα στους τίμιους και στους ανέντιμους. Δεν είναι ανάμεσα στους ειλικρινείς και στους ψεύτες. Δεν είναι ανάμεσα στους ανθρώπους με ήθος και ευγένεια και στους αήθεις και χυδαίους. Το σκληρό πολιτικό δίλημα είναι με ποιο πολιτικό σχέδιο θα πάμε μετά την έξοδο από την κρίση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σκληρό πολιτικό δίλημα και εδώ οφείλουμε να συγκρουστούμε με βάση εναλλακτικά σχέδια και με βάση συγκεκριμένες ιεραρχήσεις, προτεραιότητες και δεσμεύσεις. Και νομίζω ότι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα πολιτικά σχέδια προκύπτει σε όλα τα επίπεδα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ πιο συγκεκριμένη αναφορά στο πεδίο της υγείας. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ισχυριζόμαστε το εξής. Ότι στο ίδιο μνημονιακό πλαίσιο, στο ίδιο περιβάλλον λιτότητας, στο ίδιο περιβάλλον Επιτροπίας Δημοσιονομικής και Στενότητας Πόρων, αυτή η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς είχε ως πυρηνικό στοιχείο της την μέριμνα για το κοινωνικό κράτος, την προστασία των αδύναμων και τελικά την ισότητα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως είναι η υγεία, υλοποίησε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Ένα πολιτικό σχέδιο που έλεγε καθολική κάλυψη και εγγυημένη πρόσβαση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κάποια στιγμή φτάσατε να πείτε, προσβάλλοντας την νοημοσύνη πάνω από 2 εκατομμυρίων ακόμα ανασφάλιστων ανθρώπων, ότι αυτό το είχατε αντιμετωπίσει εσείς. Ευτυχώς χθες δεν άκουσα κανένα να το λέει, ούτε καν τον τομεάρχη υγείας της Νέας Δημοκρατίας, που συνήθως προσπαθεί να αποδομήσει την κριτική της, την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό λοιπόν ήταν ένα τεράστιο βήμα. Και μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε τους 700.000 μοναδικούς, με ξεχωριστό άμκα, ανασφάλιστους ανθρώπους, που στο πρώτο τετράμινο του 2019 συνταγογραφήθηκαν και πήραν φάρμακα αξίας 93 εκατομμυρίων ευρώ, το 1/3 από αυτούς με μηδενική συμμετοχή λόγω πολύ χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων και πήραν παραπεμπτικό για εργαστηριακές εξετάσεις αξίας 32 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες διενεργήθηκαν στις δημόσιες δομές. Και φυσικά χειρουργήθηκαν, νοσηλεύτηκαν και κάποιοι από αυτούς, επειδή είχαν ένα σοβαρό νόσημα, εδέχθηκαν μια ακριβή θεραπεία χωρίς να τους χρεώνονται νοσήλια, τα οποία μάλιστα βεβαιωνόταν στο παρελθόν στην εφορία. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή, είναι τομή στην υγειονομική και στην πολιτική ζωή της χώρας, είναι τομή στην πολιτική υγείας. Για πρώτη φορά στην πράξη η υγεία είναι δικαίωμα που η πολιτεία το διασφαλίζει σε όλους, ανεξάρτητα από εργασία, ασφάλιση, εισόδημα, καταγωγή, θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο.
Πρώτον λοιπόν, πρόσβαση ανασφάλιστου. Δεύτερον, ενδυνάμωση και επιβίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεύτερο, διακριτό στοιχείο του πολιτικού σχεδίου. Μέχρι το 2014 έχουμε μία σωρευτική και κάθε χρόνο επιδεινούμενη μείωση των δημόσιων δαπανών και διαρροή ανθρώπινου δυναμικού από το σύστημα, παρεμβάσεις ακροτηριαστικές στη λειτουργία του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών. Καταργήσεις νοσοκομείων, συγχωνεύσεις τμήματων, εργασιακή επισφάλεια, διαθεσιμότητα προσωπικού, εξώθηση σε απομάκρυνση από το σύστημα 2.500 ειδικευμένων γιατρών από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό το σχέδιο τελειώνει το 2015. Το σχέδιο δηλαδή της συνειδητής εγκατάλειψης και συρρήκνωσης της δημόσιας περίθαλψης. Και από τότε οικοδομείται μια πολιτική σταδιακής ενίσχυσης των προϋπολογισμών των νοσοκομείων και από το 2016 και μετά ειδικά θετικού ισοζυγίου προσλήψεων προς αποχωρήσεις. Αδιαμφισβήτητα αυτά. Και το ξέρουν σήμερα οι άνθρωποι στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο εξακολουθεί φυσικά να έχει προβλήματα, επουδενή δεν εξοραίζουμε την πραγματικότητα, υπάρχει δυσκολία συνεχιζόμενη και για τους ανθρώπους που δουλεύουν, αλλά και για τους πολίτες που συχνά ταλαιπωρούνται και επιβαρύνονται οικονομικά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι το σύστημα υγείας είναι σε πορεία αισθητής ανάκαμψης και βελτίωσης. Αυτό επίσης είναι μια τεράστια συμβολή στην κοινωνική συνοχή και στην αξιοπρέπεια της χώρας. Και τρίτο πεδίο είναι ότι αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτά, δεν μπορεί να είναι κανονικότητα στο σύστημα υγείας τα γνωστά διαχρονικά και από όλους αναγνωρισμένα προβλήματα προκλητή ζήτηση, σπατάλης, διαφθοράς, συναλλαγής με συμφέροντα και εκμετάλλευση του αρρώστου. Είναι το πεδίο της ηθικοποίησης του συστήματος υγείας. Και εκεί νομίζω ότι επίσης αναγνωρίζετε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, όχι μόνο διερεύνησης με θεσμικό τρόπο από τη δικαιοσύνη, από τη Βουλή, από τα αρμόδια όργανα, τα ελεκτικά, των υποθέσεων διαφθοράς του ΠΑΡΤ και των σκανδάλων, αλλά κυρίως θεσμική θωράκιση του συστήματος. Αλλάζοντας και βάζοντας ένα σύστημα διαφανές στην τιμολόγηση των φαρμάκων, καταργώντας μηχανισμούς παρέμβασης υπουργικής στη διαμόρφωση των τιμών, όπως η Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου, βάζοντας για πρώτη φορά μηχανισμούς αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης και ορθολογικής συνταγογράφησης των φαρμάκων μέσα από τον μηχανισμό HTA, την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα μητρώα των ασθενών, τεράστιες αλλαγές θεσμικού χαρακτήρα και εξυγείας. Μέσα από τη μετατροπή μιας κοινά επίσης αναγνωρισμένης εστίας ανομίας και φαυλότητας, όπως ήταν το Κελπνό, που παρά τον εξαιρετικό του ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας είχε φαύλες διοικήσεις, τη μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο δημόσιο οργανισμό προστασίας της δημόσιας υγείας, τον ΕΟΔΗ. Πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Αντίβαρα ακριβώς στο καθεστώς ασυδοσίας και φαυλότητας. Και φυσικά, κρίσιμες παρεμβάσεις άλλο μέρος του πολιτικού σχεδίου μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα. Προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που δεν είχαν αποτολμηθεί ποτέ στη χώρα. Και μιλώ πρωτίστως για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος αναπτύσσεται σιγά σιγά, με δυσκολίες και προβλήματα. Αλλά για πρώτη φορά η χώρα παίρνει μια ευρωπαϊκή τροχιά. Κάνουμε αυτό το οποίο έχουν κάνει όλα τα σοβαρά και τα αναπτυγμένα συστήματα υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και μας είπε χθες ο κύριος οικονόμου ότι είναι φιάσκο, λέει, η τόμη. Καταφέραμε δηλαδή, μέσα σε συνθήκες κρίσης, να φτιάξουμε 125 νέες δημόσιες δομές. Τεράστιο άλμα
διοικητικό, επιχειρησιακό, οικονομικό και πολιτικό, μέσα στις δίκες κρίσης, 125 νέες δημόσιες δομές που έχουν επιπλέον στελέχωση προσέφεραν στο σύστημα υγείας 1.100 γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.000.000 δωρεάν επισκέψεις πολιτών που μέχρι τώρα τις πλήρωναν από την τσέπη τους. Και λέτε ότι αυτό είναι φιάσκο, επειδή λέει δεν πιάσαμε το στόχο. Ο στόχος ήταν να έχουμε 240. Και μετά από 1-1,5 χρόνο καταφέραμε να πιάσουμε μόνο το 50%. Εκεί που υπήρχαν ερείπια, εκεί που κλείναν δημόσιες δομές, εκεί που έπαιρνε το προσωπικό τους σε διαθεσιμότητα, εκεί που διαλυόταν το σύμπαν. Πάνω λοιπόν στα ερείπια, εδώ υπάρχει προοπτική ανάπτυξης και μάλιστα με την τεχνικο-επιστημονική υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε ένα νέο μοντέλο το οποίο κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πάτε στη στόμη, σε μία από τη στόμη της χώρας, να μιλήσετε με το προσωπικό, να μιλήσετε με τους πολίτες, να δείτε το άλλο επίπεδο. Μια νέα σχέση οικοδομείται ανάμεσα στον πολίτη και στο σύστημα υγείας. Με φιλική εξυπηρέτηση, με αφιέρωση χρόνου, με καταγραφή του ιστορικού, με ολιστική φροντίδα, με καθοδήγηση και συμβουλευτική για τους εμβολιασμούς, με παρεμβάση στην κοινότητα, με δράσεις αγωγής και πρόληψης. Πρωτοφανή πράγματα αυτά για το σύστημα υγείας της χώρας μας, το οποίο ήταν επικεντρωμένο μόνο στην περίθαλψη και μόνο στο νοσοκομείο. Για να μην πω για την ψυχική υγεία. Ένα πεδίο μεγάλης ανισότητας και κοινωνικής ευαλωτότητας. Γιατί σας έπιασε ο πόνος αυτές τις μέρες όλους. Για τους αδύναμους. Μεγάλη προοδευτική μεταρρύθμιση. Διοικητική αποκέντρωση του συστήματος. Περιφερειακές επιτροπές προστασίας των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών. Αυτές τις μέρες σε διαβούλευση νόμος για την ακούσια νοσηλεία και τη εισαγγελική εντολή. Σοβαρή ενδυνάμωση των ψυχιατρικών τμήματων και κλινικών. Έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την κοινωνική ψυχιατρική. 3 νέες ψυχιατρικές κλινικές σε επαρχιακά νοσοκομεία. Προσπάθεια τομεοποίησης. Ξεβάλτωμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που μέσα στην κρίση και στις περικοπές και στη λιτότητα την είχατε οδηγήσει. Παρεμβάσεις για τους εξαρτημένους. Άλλο πεδίο δραματικής περιθωριοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού και αναξιοπρέπειας. Χώροι προστασίας της δημόσιας υγείας και της προσωπικής υγείας. Χώροι εποπτευόμενης χρήσης. Έχουμε βγάλει σε διαβούλευση την κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες. Και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε τους πρώτους σε λειτουργία. Μαζί με μια συνολική δέσμη παρεμβάσεων που θέλουν να μειώσουν τη βλάβη, να βγάλουν ανθρώπους από την πιάτσα και την εξαθλίωση, να τους φέρουν σε επαφή με τις δομές του συστήματος υγείας, να τους δώσουν μια προοπτική σταδιακής απεξάρτησης και ομαλής κοινωνικής επανένταξης. Και μάλιστα θεσμοθετώντας κοινωνικούς συνεταιρισμούς ένταξης. Πρωτοποριακή μορφή κοινωνικής οικονομίας, ειδικά για τους εξαρτημένους. Κατά το πολύ καλό μοντέλο των ΚΙΣΠΕ, των συνεταιριστικών μορφών που περιλαμβάνουν και ψυχικά ασθενείς και που σήμερα στην Ελλάδα είναι σε μια περίοδο επίσης ανάκαμψης και ευημερίας μετά από τη σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ που δέχτηκαν τα 2-3 τελευταία χρόνια. Αδιανόητα πράγματα για την πολιτική η οποία ασκήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο πολιτικό σχέδιο, γιατί υπάρχει μια θεμελιώδης και αξιακή διαφορά. Η διαφορά, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε λίγο, η διαφορά είναι η ιδέα της ισότητας. Αυτό είναι το μείζον. Της ισότητας, της αντιμετώπισης και της εξάλληψης των ανισοτήτων, ειδικά στον τομέα της υγείας και άρα και της κοινωνικής αναδιανομής. Αυτή είναι η θεμελιώδης,
ιδεολογική, κοσμοθεωρητική, προγραμματική και πολιτική μας διαφορά. Εσείς θέλετε ανταγωνισμό. Ελευθερία της αγοράς, συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Μην είστε κολλημένοι τώρα με τις δημόσιες δομές. Δημόσιο δεν είναι μόνο το κρατικό. Ας αφήσουμε. Έχουμε ένα υπεραναπτυγμένο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Να αγοράζουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το εναλλακτικό σας πολιτικό σχέδιο. Δεν είναι κρυφή γοητεία. Είναι ομός νεοφιλελευθερισμός. Και οδηγεί στη δραματική υποχώρηση της ποιότητας της φροντίδας προς τους αδύναμους. Οξύνει τις ανισότητες, μεταφέρει οικονομικά βάρη στις τσέπες των ανθρώπων. Αυτή η προσπάθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Υπουργείο Υγείας, μαζί με πάρα πολλά άλλα πράγματα, τα οποία προφανώς δεν μπορώ να παρουσιάσω, έγινε με συλλογικό τρόπο, με τη φιλότιμη προσπάθεια και αφοσίωση όλης της πολιτικής ηγεσίας, με τη διακριτή συμβολή του Παύλου του Πολάκη, με τον οποίον προφανώς μπορεί να έχουμε διαφορές όσον αφορά την ψυχοδομή και τη δημόσια παρουσία και εικόνα, αλλά είμαστε απολύτως ταυτισμένοι στο πολιτικό σχέδιο της στήριξης της δημόσιας περίθαλψης και της ισότητας των ανθρώπων στον τομέα της υγείας. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω. Νομίζω, λοιπόν, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δύο πολύ κρίσιμα προβλήματα, τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία της. Και εκτιμώ ότι θα επηρεάσουν σοβαρά και τις πολιτικές αναμετρήσεις του επόμενου διαστήματος. Το ένα είναι ότι επένδυσε στην καταστροφολογία και αυτό δεν της βγήκε και αυτό την καθιστά, όπως είπα πριν, δομικά αναξιόπιστη. Επένδυσε στη γραμμή της καταψήφισης μιας κυβέρνησης και όχι της θετικής υπερψήφισης ενός εναλλακτικού και διακριτού πολιτικού σχεδίου. Αυτό το αξιολογεί πάρα πολύ ο κόσμος που έχει κουραστεί από τα μεγάλα λόγια και θέλει δεσμεύσεις, σχέδιο, συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πράξεις. Και το δεύτερο, κατά την άποψή μου, σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που έχει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι το υβρίδιο ακροδεξιάς και ολίγων εθνικιστικής ρητορικής και ταυτόχρονα ακραίου νεοφιλελευθερισμού είναι ένα υβρίδιο το οποίο δεν είναι πιστικό, χάνει και προς τα ακροδεξιά, γιατί υιοθετώντας την ακροδεξιά ατζέντα στρέφεις κόσμο προς τα ακροδεξιά, αλλά χάνει και προς το κέντρο, χάνει προς το χώρο, υποτίθεται, της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, γιατί αυτός ο χώρος θέλει σοβαρότητα, θέλει σταθερότητα, θέλει βιώσιμη προοπτική. Είναι ένα σχέδιο που ακριβώς δεν καθιστά τη Νέα Δημοκρατία επιλέξιμη πολιτικά στο επόμενο διάστημα. Εμείς, λοιπόν, και κλείνω με αυτό, τώρα που έχουμε, κατά την άποψή μας, όπως είπα πριν, ένα αξιοπρεπές πολιτικό αφήγημα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις και απολύτως προσιλωμένη στις δεσμεύσεις που δώσαμε στην κοινωνία και στο λαό το Σεπτέμβριο του 2015. Τώρα που έχουμε δώσει δείγματα γραφής σοβαρότητας, διαχειριστικής ικανότητας και αξιοπιστίας. Τώρα που η κοινωνία αισθάνεται πιο ασφαλής. Τώρα που οι αδύναμοι αισθάνονται πιο προστατευμένοι. Τώρα που η μεσαία τάξη βλέπει πολύ ορατή την προοπτική μιας βιώσιμης επανεκκίνησης της οικονομίας, ενίσχυσης της απασχόλησης, ενίσχυσης του εισοδήματος. Τώρα, λοιπόν, που τα πράγματα έχουν φτάσει στο κρίσιμο σημείο, απευθυνόμαστε
Ζητούμε την ψήφο εμπιστοσύνη των πολιτών και ζητούμε με ψηλά το κεφάλι την ψήφο επιδοκιμασίας και εμπιστοσύνης των ανθρώπων. Και νομίζω θα την έχουμε. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Το λόγο έχει της...